Τώρα, έχουμε μια παρέμβαση από τον άνθρωπο, τον επιχειρηματή, ο οποίος νοικιάζει τον κύριο Μαυρομάτη, δηλαδή, το κηλικείο αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτός ο επιχειρηματίας σήμερα, γιατί θαρώ ότι πραγματικά έχει ένα θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαυρομάτη. Τι καλό κάνετε? Μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας. Άκουσα όλη τη συζήτηση, ναι, με τη Σόγλου, mm-hmm, τώρα πριν. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση όσο αφορά για την άδεια, ναι, για την άδεια τροπεζοκοδισμάτων. Γιατί είμαι έξω φρενών. Ο κύριος δεν γνωρίζει τίποτα καταρχήν. Ανέλαβε τώρα, ναι, και δεν γνωρίζει τίποτα. Υπάρχει άδεια κανονικά προσωρινή, η οποία μου τη βγάλανε το τμήμα διοδοτήσεων. Πότε? Μπορείτε το 2022 όταν πήραμε το αναψυκτήριο. Προσωρινή αυτό, μου λέτε. Επειδή... Περιμένετε, κύριε Μαυρομάτη, γιατί μας ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Εμείς θέλουμε να υπάρχετε. Να ξέρετε ότι σήμερα στο άκουσμα της σύνδεσης αντέδρασαν από εκεί, πάρα όμως, πολύ. Λέει, ο κύριος όμως από εκεί λέει άλλον τάλλον. Λέει όχι, ότι είναι εγώ, αντιδήμαρχος εγώ... και αυτό τον ενημερώνει η υπηρεσία. Η πάμε υπηρεσία να βρούμε άκρη λοιπόν. Προσωρινή άδεια του 2022. Πάμε. Να σας τα πω ακριβώς. Ναι. Εγώ υποτίθεται ότι νίκιασα το αναψυκτήριο Θεατράκι. Στη Δημοπρασία, κανονικά. Ωραία. Δεν γνώριζα καν αν είναι κηλικείο ή αναψυκτήριο. Αυτά βγήκαν στην πορεία. Ξαφνικά αυτό έγινε με χαρτιά. Εγώ τα έχω όλα στοιχεία, όλα χαρτιά. Αυτό έγινε 20 του μηνός. Αν θυμάμαι καλά, 20 Ιουλίου. Ο διαγωνισμός. Πάω εγώ 22 Ιουλίου. Να βγάλω, για να ρωτήσω για τραπεζοκαθίσματα και με πέσανε μπάλα ο Δήμος. Μου λένε δεν είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα διοδοτήσεων, πρέπει να πληρώσεις να βγάλεις άδεια για τα τραπεζοκαθίσματα. Πάω εγώ στο τμήμα διοδοτήσεων, το οποίο βρίσκεται πίσω από την Ομαρχία, και εκεί μου λένε ότι δεν μπορείς να βγάλεις άδεια, γιατί πρέπει η γραμμή των τυφλών, αν ξέρετε, γιατί το γνωρίζετε πολύ, ναι, καλά, ναι, ότι υπάρχει... Ναι, 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 τι. Μπράβο, διέλευση των τυφλών, δεν μπορείς να βγάλεις άδεια, πρέπει ο Δήμος να σε αλλάξει το σχέδιο και να κατεβάσει τη γραμμή των τυφλών, να πάει με την παλιά την άδεια, που έχει, μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά στο τμήμα διοδοτήσεων, ναι, και να πάει με την παλιά την άδεια, για να πάει τώρα κάποιους πόντους παρακάτω, να αλλάξει δηλαδή. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο και μου βγάζουνε, έχω το χαρτί κανονικά, το οποίο το έχω προσκομίσει κιόλας. Και μου βγάζουν μία άδεια προσωρινή 2 μηνών, ναι, 2 μηνών, ναι, για να μπορέσω να λειτουργήσω μέχρι ο Δήμος να μου φτιάξει την άδεια τραπεζοκαθισμάτων. Ωραία. Δουλεύω κανονικά, αρχίζω να δουλεύω κανονικά και ξαφνικά η κυρία Μπαρμπουτίδου από το τμήμα διοδοτήσεων μου επιστράφει την άδεια την προσωρινή πίσω, λέγοντας ότι ο Δήμος δεν μου έκανε τίποτα. Ναι. Κλείνω το μαγαζί μου το χειμώνα και από εκεί γίνονται ό,τι γίνονται. Μετά αυτά να πείτε τον κύριο Αξιόπουλο. Περιμένετε, 22, ναι, λέτε. Χειμώνα 20... Το 22 έγιναν αυτά. Μπράβο, 23 πώς λειτουργούσατε? Το 23 με τα λόγια, ότι θα με φτιάχνανε το... Με τα λόγια. Με τα λόγια και να σας πω και την αλήθεια. Ναι. Εκεί πάτησα εγώ. Ότι επειδή είχαν, γι' αυτό παίζονται πολιτικά παιχνίδια, επειδή είχαν τις εκλογές, ναι, ούτε ο ένας με ενόχλησε, ούτε ο άλλος με ενόχλησε. Και ξαφνικά θυμήθηκαν τώρα. Το ίδιο ισχύει και για το Σκέπαστρο, που το γνωρίζετε πολύ καλά, και το ίδιο ισχύει για όλα. Εγώ έχω δαπανήσει με όλο το θάρρος, συγγνώμη που μιλάω. Παρακαλώ, έτσι, παρακαλώ, πείτε μας. 40.000 ευρώ έχω δώσει, 9.000 εγκυητική, 9.600 για την ακρίβεια, εγκυητική, για να... Αυτό ήταν στη Δημοπρασία, ναι, όποιος και να το έπαιρνε. Λοιπόν, υποτίθεται ότι άμα δείτε... Τα πήρατε αυτά τα λεφτά πίσω? Όχι. Για να πάρω πίσω. Τίποτα δεν πήρα πίσω. Αφού και είναι, με πετάνε έξω. Και να σας πω και την... Τώρα είναι τα καλά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν πήρα εγώ, άμα δείτε στη διάβγεια, φαίνεται στην προκήρυξη. Όταν πήρα εγώ το θεατράκι, έλεγε αναψυκτήριο θεατράκι. Δεν προσδιοριζότανε στο αν έχει τραπεζοκαθίσματα, αν έχει μπαρ, αν έχει σκέπαστρο. Τώρα ένα λεπτό, κύριε Μαυρομάτη μου. Άμα έλεγε αναψυκτήριο θεατράκι, δεν θα χάσουμε τώρα και την έννοια των λέξεων. Αναψυκτήριο σημαίνει καρέκλα. Πώς θα γίνει δουλειά, δηλαδή? Θα έρχομαι να παίρνω την πορτοκαλάδα στο πόδι? Δεν έλεγε κηλικείο, αναψυκτήριο έλεγε. Δηλαδή καρέκλα. Δεν σας άκουσα, για ξανά. Λέω, αν η άδειά σας έλεγε αναψυκτήριο, σημαίνει, ναι, ότι είχατε τραπεζοκαθίσματα. Γιατί... Μπράβο, μπράβο, τώρα μιλάτε σωστά. Μα δεν μιλάω σωστά, αυτό σημαίνει. Άρα τι, πώς σας το άλλαξαν μετά? Γιατί δεν σας ενόχλησε? Αυτό πήγα να σας πω, μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Εγώ νόμιζα ότι παίρνω, γιατί αυτό γράφει και στο συμφωνητικό, τα έχω όλα. Θα σας τα πει ο δικηγόρος μου μετά που θα τον βγάλετε. Αύριο θα το βγάλουμε το δικηγόρο σας. Ωραία, ναι, στο συμφωνητικό γράφει αναψυκτήριο θεατράκι. Και στην πραγματικότητα θεατράκι, έχω τα χαρτιά, ναι, είναι την κάτωψη όλα κανονικά, είναι το κηλικείο μέσα, ναι, με τις εξέδρες.
του Δημοτικού Θεάτρου. Ναι. Πράγμα που δεν γνώρισα εγώ. Και πείτε μου εσείς τώρα, εφόσον εσείς ήσασταν στη θέση μου και είχατε δαπανίσει 9.600, είχατε δαπανίσει 40.000 ευρώ με τιμολόγια, με όλα. Δεν κάνετε την ερώτηση σε σωστό άτομο, ρωτήστε κάποιον πιο ψύχρεμο. Ναι, θα αν είχα δαπανίσει 40.000 ευρώ, δεν ξέρω τι θα έκανα. Όπως λέει ο κύριος Μητσόγλου, θα παρατούσατε το μαγαζί, για να ξέρω. Αυτό θα έκανε ο κύριος. Ο κύριος Μητσόγλου ακολουθεί την νομοθεσία. Το θέμα είναι πώς το πήρατε εσείς αυτό στα χέρια σας. Πώς το λειτουργούσατε χωρίς να σας ενοχλεί κανείς, γιατί αναγκαστήκατε να δώσετε... Αυτό να ρωτήσετε το Δήμο, όχι εμένα. Πώς? Αυτό να ρωτήσετε το Δήμο. Να ρωτήσουμε το Δήμο, τι εμένα, εγώ ήμουν στα λόγια, Στα λόγια. Αχ, ότι θα τα τακτοποιήσουμε, Ποιος και περίμενα, αυτό, δεν με ενοχλούσε κανένας. Κύριε, εγώ τι φταίω. Ένα λεπτό. Αυτό το θα τα τακτοποιήσουμε, ποιος σας το έλεγε? Αυτά ξεκινάνε, να ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, για να κοιτάξετε να δείτε και την προκήρυξη, από την κυρία Παλάζη. Εκεί βασικά με το τμήμα... Κυρία Παλάζη τι? Το κεδίς. Από αυτό έγινε ο διαγωνισμός. Από αυτό πήρα εγώ το θεατράκι. Μάλιστα. Η κεδίς δεν έχει σχέση ο Δήμος. Ήτανε στην κεδίς και η κεδίς έβγαλε σε δημοπρασία, σε διαγωνισμό το θεατράκι. Mm. Αλλά γιατί υπάρχει και νόμος, σας θα πει και ο δικηγόρος μου, άλλο, για να μάθουμε να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, άλλο το αναψυκτήριο και άλλο το κηλικείο. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε και εμείς που είμαστε άσχετοι. Άλλο κηλικείο, άλλο αναψυκτήριο. Αυτό ξέρω, το ξέρουμε. Και στα χαρτιά γράφει αναψυκτήριο. Εγώ πήγαινα εκεί, το γιο μου πάει σχολείο στο διπλανό. Πήγαινα το γιο μου και έβλεπα το προηγούμενο ότι είχε μία καφετέρια, ένα αναψυκτήριο και αυτό πήγα να πάρω. Εγνώση μου το χτύπησα. Ναι. Δεν αντιλέγω. Ναι, εγώ δεν ανέω τα πράγματα. Και εμείς εν γνώση μας πίναμε καφέ στην επιχείρηση. Και πιστεύω, ότι είχα κάνει κάτι το όμορφο και για τις οικογένειες και για παιδιά και για τα πάντα. Ωραία. Και ξαφνικά στην πορεία δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Πού καταλήγουμε σήμερα? Και για να ξέρετε λίγο τα πράγματα, να τελειώσω και με αυτό, ότι με βάζουν 1.400 ευρώ το αναψυκτήριο, με υποχρεώνουν να πληρώνω 150 ευρώ για τα τραπεζοκαθίσματα, το μήνα αυτά όλα, έτσι, μηνιαίως για όλο το χρόνο. Αφού λοιπόν, δεν είχατε άδεια, πώς πληρώνατε 150 ευρώ για τα τραπεζοκαθίσματα? Τους δύο πρώτους μήνες με την προσωρινή και μετά σταμάτησε. Α, τους δύο πρώτους μήνες. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, όπως είναι η προσωρινή άδεια. Μέχρι να με βγάλουν την άδεια. Ναι. Αυτό ήταν του Δήμου δουλειά. Δεν είχα καμία σχέση με την άδεια. Μετά δεν πληρώνατε τίποτα. Όχι, αφού δεν υπήρχε άδεια. Το 1.400 μόνο. Λοιπόν, και με υποχρεώνανε και 600 ευρώ φύλαξη το μήνα να πληρώνω φύλακα για να φυλάει το κηλικείο στην ουσία. Γιατί? Τα καθίσματα, όπως ακριβώς. Περιμένετε, κύριε Παπαδομάτη μου. 1.400 ευρώ είναι το ενίκιο, λέμε. Το μίσθωμα, μπράβο. Μπράβο. Το οποίο πληρώνεται μέχρι και σήμερα. Το οποίο πλήρωσα τρεις μήνες, έδωσα 9.600 την νικητική, πλήρωσα τους πρώτους τρεις μήνες. Ιούλιο που ήταν που μπήκα, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μου επιστράφει άδεια πίσω. Και μετά ζήτησα, από εκεί πώς λειτουργούσατε, χωρίς να πληρώνετε... Ακριβώς θα σας πω. Ζήτησα. Ναι. Με αριθμό πρωτοκόλλου έβαλα δικηγόρο, να μην αναφέρω ονόματα. Αυτό μπορείτε να το πληρώνατε από τους τρεις μήνες. Όχι, γιατί ζήτησα. Μισό λεπτό και να σταμάτησα να πληρώνω. Να σας πω το γιατί. Λοιπόν, γιατί ζήτησα να κάνουμε ένα προσαρμογή συμβολέου, ότι είναι εποχιακό, δεν βγαίνω, ότι βρέχει, δεν ανοίγω, ανοίγω. Δεν μπορώ να πληρώνω εγώ 1.400, συν 150, συν 600 τη φύλαξη, 2.150 το μήνα για ένα μαγαζί το οποίο είναι τρεις μήνες ανοιχτό. Και? Λοιπόν, πήρα αριθμό πρωτοκόλλου από το κεδίς. Ναι. Πήρα αριθμό πρωτοκόλλου, πέρασε δημοτικό συμβούλιο μετά από 5 μήνες 6, με το απορρίψανε την πρόταση που τους έκανα και με στείλανε χαρτί εξώδικο να πληρώνω με 1.400 ευρώ, δηλαδή με ζητούσανε 17.000 ευρώ. Και μετά άρχισα εγώ να στέλνω εξώδικα και μετά με στείλανε διαταγή πληρωμής αυτή και καταλήξαμε στα δικαστήρια. Αυτά ακριβώς συνέβη. Περιμένετε. Ελάτε, τουαλέτες είχε, ως κηλικείο, τουαλέτα είχατε? Εγώ δεν λέω αναψυκτήριο, προσέξτε. Και τουαλέτα είχα. Τουαλέτα ήσασταν εσείς πελάτης και πηγαίνετε στις τουαλέτες μέσα που είναι του δημοτικού, που είναι του χώρου του θεάτρου. Ναι, αυτές χρησιμοποιούσα, υποτίθεται. Γιατί χρησιμοποιούσατε αυτές? Γιατί αυτές ήταν. Αυτές ήταν. Τότε γιατί είναι αυτές σε αυτή την κατάσταση? Πώς σας τον είχε, σας είπαν ότι πρέπει να τις φτιάξετε? Εγώ να τις φτιάξω. Δικιά μου δουλειά είναι. Τι είναι η δουλειά, δικιά μου είναι. Ζήτησα χαρτί. Ζήτησα να μου τις φτιάξουν και μάλιστα ζήτησα να πληρώσω εγώ τον υδραυλικό
να χρεωθώ εγώ όλα τα πράγματα, την εγκαταστάσεις και όλα, ναι. Και με να αφαιρεθούν από το μίσθωμα και δεν το δέχτηκαν. Ένα αυτό. Δεύτερο, άμα πάτε και δείτε την οροφή επάνω, τη σκεπή από, το, από τους τουαλέτες και από δίπλα από την αποθήκη, κάθετε στις φωτογραφίες, εκείνη είναι πώς είχε γίνει το συμβάν. Δεν θέλω να μιλάω και για τέτοια με το παιδάκι στο σχολείο. Λοιπόν, έχει, είναι έτοιμη να πέσει η οροφή. Ανεβαίνουν τα παιδάκια από το σχολείο δίπλα, πάνω στη σκεπή, στην κεραμοσκεπή. Γιατί ανεβαίνουν τα παιδάκια. Θα πέσει ένα παιδάκι και θα σκοτωθεί. Αχ, μην μου το κάνετε αυτό, να χαρείτε τώρα μέρα που έχω είναι. Κάνει ποια παιδάκια μπορεί να ανεβαίνουν το σχολείο σε εκείνη τη σκεπή, τι είναι. Ελάτε να δείτε το βράδυ μετά τις 11 τι γίνεται εκεί πάνω. Ο φύλακας τους κυνηγάει. Ο φύλακας τους κυνηγάει. Λοιπόν, άμα και μάλιστα έστειλα έγγραφο για να μην βρω κανένα μπελά εγώ, ναι. Κανονικά με δικηγόρο και έλεγα ότι πρέπει να τα κάνουν, να κάνουν τη σκεπή γιατί έχει, είναι έτοιμη να πέσει. Ωραία. Σε όλα αυτά κύριε Μαυρομάτη μου απαντήσεις πήρατε γιατί τώρα κανέναν. Κανένα. Άρα όλοι το ξέραμε, κανείς δεν μιλούσε. Ο ένας, ο ένας μπαλάκι στον άλλον, γι' αυτό είμαι αγανακτισμένος. Εγώ ούτε ζήτησα να μην πληρώσω οικογενειάρχης άνθρωπος με προς Θεού. Ναι, αλλά απαγορεύεται λέμε να έχουμε αναψυκτήριο και τι να κάνουμε τώρα. Απαγορεύεται αυτό να το κάνουν αυτοί. Αυτοί πήραν αναψυκτήριο στη δημοκρατία. Και μάλιστα μπορώ να καλέσω, αν θέλετε, και αυτούς που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Ωραία, καλέστε τους, αλλά μετά σας πήραν και την άδεια πίσω. Αυτό λέμε. Έπρεπε να το παρατήσετε εσείς για να σωθείτε. Κακώς κάθεστε μέχρι εκεί. Μα δεν με πήραν την άδεια πίσω. Ποιος το είπε. Α, δεν σας την άδεια τραπεζοκατισμάτων με πήραν πίσω. Τότε πώς θα βγάζετε αφού σας την πήραν πίσω. Άδεια λειτουργίας έχω. Ναι. Τα τραπεζοκαθίσματα πώς βγάζετε αφού δεν είχατε άδεια, αυτό ρωτάω. Τα βγάζω εγώ. Και τι να κάνω. Αφού υποσχόταν δεν μου τα κάνουν. Στα λόγια. Άρα υπήρχε υπόσχεση. Βγάλτε και θα τα βρούμε. Όχι, υπήρχε υπόσχεση ότι θα μεταχτοποιήσουν τη γραμμή των τυφλών. Για να μπορείτε να βγάλετε υποσχέσεις. Και μείναμε στις υποσχέσεις. Και άρχισα εγώ, ελάτε στη θέση δικιά μου. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά και μόνο το σεβασμό. Λοιπόν, εσείς στη θέση μου. Θα πληρώνετε ακόμα, γιατί εγώ πλήρωσα τους πρώτους τρεις μήνες και πόσο δεν μου κάνανε τίποτα, δεν μου κάνανε τίποτα, γύρισα και είπα, κάντε μου την άδεια, φέρτε μου την άδεια των τραπεζοκαθισμάτων, κάντε μου ένα συμβόλαιο, να κάνω μια αναπροσαρμογή συμβολαίου. Και έλεγα τους λόγους, εξηγούσα τους λόγους. Ναι, αλλά δεν σας το κάνανε, δεν σας το κάνανε, δεν εκτεθήκανε. Αυτό πήγα να σας πω. Και εγώ σταμάτησα να πληρώνω. Δηλαδή, ελάτε στη θέση δικιά μου, θα πληρώνατε εσείς. Λοιπόν. 1.400 ευρώ, σύν 150, σύν 600 φύλαξη. Έπρεπε να σας κάνουν έξωση. Κάνανε λάθος, έπρεπε να σας κάνουν έξωση, ούτε εσείς να πληρώνετε, ούτε εκεί μέσα να είστε, ούτε έτσι να παρανομείτε. Δεν κάνανε τίποτα, πήγαμε δικαστήριο. Είπα γι' αυτό ακριβώς. Και με φτάσανε εμένα σε ένα σημείο τώρα, μέχρι και πριν λίγο καιρό, πήγα και χθες στην κυρία Δήμαρχο για να μπορέσω να τα βρω. Τι και αντιμετώπιση ήταν τι να βρείτε κύριε Μαυρομάτη μου τώρα. Παράνομο είναι λέμε. Δεν μπορεί να μπει εκεί τραπεζοκάθισμα. Αν είχατε υποσχέσει από τους προηγούμενους και δεν διάταξη, το έλυσαν. Μισό λεπτό. Διάταξη τι. Τι διάταξη. Υπάρχει διάταξη που μπορεί να μπει τραπεζοκάθισμα. Άσχετα με υπάρχει γραμμή των τυφλών. Θα σας τα πει ο δικηγόρος. Είναι νομικά. Ωραία, ωραία. Άρα το κρατάω αυτό ανοιχτό το θέμα. Θα μας τα πει και ο δικηγόρος. Ευχαριστώ κύριε Μαυρομάτη μου για την παρέμβαση. Ακούτε, ακούτε λίγο μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Υπάρχει κανονισμός. Που ναι. Μπορούν να μπουν τραπεζοκαθίσματα. Θα σας εξηγήσει ο δικηγόρος μου. Ωραία. Ευχαριστώ. Αυτό να το ξέρετε. Μην θεωρείτε ότι δεν μπορεί να μπει τραπεζοκάθισμα. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Ούτε ξέρω από κανονισμούς. Γι' αυτό και επικοινώνησα με τον δικηγόρο σας. Θα σας το εξηγήσει και οι δικηγόροι ξέρουν αν υπάρχει κανονισμός ή όχι. Συστά. Υπάρχει κανονισμός. Και παρόλο από αγγελίδι ακόμα υπάρχει κανονισμός. Έτσι ακριβώς. Θα σας πω και το άλλο. Ή όλη η καλή θέληση από μένα για να τα βρούμε, να τα βάλουμε κάτω να τα βρούνε. Και αυτοί ήταν ο ένας από εδώ, ο άλλος από ωραία. Εκεί. Αυτά έχω να πω και να τα πούμε. Κύριε Μαυρομάτη μου, εδώ θα είμαστε. Μην αγχώνεστε. Εδώ θα είμαστε. Και θα τα πει και ο δικηγόρος και θα βρούμε μια λύση. Γιατί εμείς πίναμε ωραίο καφέ σε εκείνο το παρκάκι, το θερινό θεατράκι όπως συνηθίζαμε να λέμε. Και να σας πω κάτι, για ένα κυλικείο τώρα και 600 ευρώ φύλαξη, κομματάκι περίεργο μου φαίνεται. Με μια στέγη σπασμένη που ανεβαίνουν το βράδυ, παιδιά, και αυτό περίεργο φαίνεται.